Με τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπά και τον αρχηγό του λιμενικού σώματος βρισκόμαστε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάνουμε επιθεώρηση στο λιμεναρχείο αλλά και στα σκάφη του λιμενικού που επιτηρούν τη θαλάσσια περιοχή της ευθύνης τους. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά νομίζω και στο όνομα του ελληνικού λαού θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τα στελέχη του λιμενικού σώματος για τη δουλειά που κάνουν. Γιατί έχουν καταφέρει να κάνουν τη χώρα μας μια χώρα η οποία προστατεύει τα σύνορά της, προστατεύει την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και βεβαίως επιβάλλει και επιδεικνύει την κυριαρχία της στα χωρικά της ύδατα. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά πολλές φορές αμφισβητούνται. Και εμείς θα είμαστε δίπλα στα στελέχη του λιμενικού σώματος για να αποδεικνύουμε ότι οποιαδήποτε κατηγορία και μορφή στρέφεται εναντίον τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ έχοντας υπηρετήσει και στο παρελθόν στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχω απεριόριστο σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο και τον επαγγελματισμό με τον οποίο τα στελέχη του λιμενικού επιτελούν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, οι δικές μας εντολές είναι να τηρείται το γράμμα και η ουσία του νόμου σε όλες τις περιπτώσεις και βέβαια να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους με το αίσθημα ευθύνης το οποίο τους διακατέχει. Τέλος θέλω να πω ότι σήμερα το λιμενικό σώμα έχει εξελιχθεί με καινούργια μέσα, πολύ καλύτερα από το παρελθόν και θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε το λιμενικό σώμα ώστε να έχουν οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν σε αυτό στη διάθεσή τους όλα τα εφόδια της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να κάνουν ακόμα καλύτερα το κατοίκον τους.